Γεια σας, GiannisKorza.com. Μια φορά ακόμα και πάλι με ένα μαγικό κόλπο να κατέψουμε μια φορά καλά την τράπουλα. Αυτό εδώ, τώρα το κόλπο που θα κάνουμε δεν είναι μαθηματικό, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα κόλπα που έχω δει. Για αυτό το μαγικό θα χρειαστούμε 21 φύλλα και τα μοιράσουμε σε 3 στήλες. Είναι σχετικά πανεύκολο κόλπο, αλλά για να το καταλάβει ο άλλος χρειάζεται κοινή λογική. Τώρα, πείτε ότι διαλέγουμε το site ενός φίλου του Χοντάμα Κούπα. Ορίστε. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε τη μία τράπουλα με τα 7 φύλλα και την άλλη. Εδώ πέρα είναι το φύλλο που διάλεξε, την Ντάμα Κούπα. Παίρνουμε τη μία στο χέρι μας και τώρα αφήνουμε την άλλη που έχει το φύλλο που διάλεξε ανάμεσα και μετά βάζουμε και την άλλη από πάνω. Τώρα ξανακάνουμε το ίδιο άλλες 2 φορές, αλλά τώρα το ρωτάμε ποιο είναι, άμα είναι μέσα το φύλλο του. Τώρα, σε περίπτωση που θα ήσασταν εδώ, θα σας ρώταγα. Είναι εδώ το φύλλο σας. Και θα μου λέγατε όχι. Γιατί δεν είναι. Είναι εδώ πέρα το φύλλο σας. Και άμα πει ναι, αφού είναι μέσα. Λοιπόν. Πάλι το ίδιο, βάζουμε την τράπουλα ανάμεσα. Από τις άλλες 2 ξαναχωρίζουμε. Τώρα το ρωτάμε, είναι εδώ πέρα μέσα το φύλλο σου? Μας λέει όχι. Είναι μήπως εδώ το φύλλο σου? Μας λέει ναι. Το βάζουμε πάλι ανάμεσα. Τώρα τι κάνουμε? Πετάμε τα φύλλα. 9 όμως μόνο. Τώρα, το 10ο είναι λάθος, αλλά εδώ πέρα κάνουμε ένα double lift και βλέπουμε ότι από πίσω είναι η Ντάμα Κούπα. Δείχνουμε εμείς το πρώτο φύλλο. Μας λέει όχι, δεν είναι αυτό, αλλά άμα κάνουμε ένα έτσι γίνεται η Ντάμα Κούπα. Γεια σας, GiannisKorza.com.